Φίλες και φίλοι μου, γεια σας. Άλλη μία βραδιά μαζί με τα χρώματα του λόγου. Απόψε το θέμα της εκπομπής μας έχει να κάνει με μία ανθρώπινη κατάσταση που ταλανίζει πολλούς και πολλές από εμάς. Έχει να κάνει με αυτό που λέμε οικονομικό πρόβλημα, οικονομικό άγχος και πώς αυτό μπορεί να καταστρέψει ανθρώπινες ζωές. Υπάρχει λύση, υπάρχει αντιμετώπιση. Πώς μπορεί να αλλάξουμε την πορεία των πραγμάτων και να δούμε τη ζωή μας με άλλα μάτια, γιατί η ζωή μας είναι ό,τι πολυτιμότερο διαθέτουμε. Για όλα αυτά τα θέματα έχουμε απόψε στην εκπομπή μας και πάλι την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Άκη Ρετζέπη. Καλώς ήρθατε, κύριε Ρετζέπη. Και εσείς, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι την προηγούμενη φορά με αυτά τα οποία υπόθηκαν σχετικά με τις ανθρώπινες σχέσεις και τις συστηματικές λύσεις που είχατε προτείνει, προκαλέσατε σεισμό και δεν υπάρχει αμφιβολία. Ναι, είναι γεγονός. Ναι. Βοηθάτε τόσο πολύ κόσμο και είναι τόσο απλόχερο αυτό που λαμβάνετε πίσω από τον ίδιο τον κόσμο. Βλέπουμε από το πλήθος των τηλεφωνημάτων ευγνωμοσύνη. Ακριβώς. Τι τους κάνετε, τους μαγεύετε, τους γοητεύετε σε τέτοιο βαθμό που σας θεωρούν πλέον, δεν ξέρω, το α και το ω στη ζωή τους. Όχι, κυρία Λιβανός, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Αυτό είναι σίγουρο. Και βοηθάω τον κόσμο. Έχω βοηθήσει ανθρώπους που φτάσανε στα όρια της αυτοκτονίας. Ναι. Και αυτό τώρα τελευταία δυστυχώς είναι σε έξαρση. Και κάθε εβδομάδα δέχομαι τέτοιους ανθρώπους που έχουν πάρει την απόφαση να φύγουν από τη ζωή και έρχονται σε μένα τι να κάνουν για τα παιδιά τους πίσω. Μάλιστα μια κυρία μου είπε να βοηθάω τα παιδιά τους. Ναι. Άφησε το τηλεφωνό μου σε αυτούς, ναι, να με επισκέπτονται κλπ. Εγώ βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αδύνατον κάποια, ας πούμε, να χάσω κάποια κυρία που θα πάει σε αυτοκτονία ή κάποιο κύριο. Είναι απίστευτο αυτό που λέτε. Είναι αδύνατον, διότι αφιερώνω πολλές ώρες, όχι μόνο στο γραφείο μου. Και μετά. Αλλά έχουμε και μετά. Τους παίρνω τηλέφωνο, ναι, και τους προωθώ, ας πούμε, να συνεχίσουν τη ζωή τους όπως είναι, ναι, χωρίς να έχουν ούτε μία δραχμή. Ναι. Πώς να συνεχίσει, κύριε Άκη, τη ζωή του ένας άνθρωπος που έχει χάσει πλέον ό,τι είχε και δεν είχε, γιατί με αυτό το χάλι που έχει η οικονομία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φτάσει στο μηδέν και ήταν πάρα πολύ άνετα οικονομικά. Έχουν χάσει σπίτια, έχουν χάσει περιουσίες. Έχουν φτάσει να μην έχουν ένα ευρώ. Πώς ακριβώς μπορείτε να βοηθήσετε έναν άνθρωπο που είναι σε μια τέτοια μαύρη κατάσταση? Εγώ, κυρία Λιβανός, θα σας πω. Οι ήρωες δεν είναι μόνο αυτοί που πολεμάνε, αλλά αυτοί που βγαίνουν από μία οικονομική διέξοδος. Πολύ ωραία το θέτετε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Και η οικονομική διέξοδος που μπορούν να βρουν κάποια στιγμή είναι πιο εύκολο από τον πόλεμο. Πώς να βρεις όμως διέξοδο, πώς να δεις λοιπόν το φως στο τούνελ? Δεν μπορούμε λοιπόν οι άλλοι να πολεμήσανε, τουλάχιστον οι προγονείς μας και λοιπά, ναι, με τις συνθήκες που πολεμήσανε. Mm-hmm. Και τώρα με εύκολο τρόπο να λένε χάσαμε το μισθό μας, μας κολλάνε, έχουμε δάνεια και αυτοκτονάμε. Αυτό είναι, ναι, είναι μια πραγματικότητα, ναι, θλιβερή βέβαια, αλλά πραγματικότητα θλιβερή, συμβαίνει. Αλλά εγώ όμως δεν μπορώ να το δεχτώ ότι κάποιος δεν έχει τίποτα και θα πάει να αυτοκτονήσει. Σωστά. Ο ήρωας λοιπόν εκεί φαίνεται και οι γυναίκες είναι πιο προχωρημένες από τους άντρες, γιατί βλέπουμε, ναι, ότι οι περισσότεροι άντρες αυτοκτονούν. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αυτό είναι στατιστικά δηλαδή, ναι, πιο πολύ είναι οι άντρες. Γιατί σε μένα έχουν έρθει τουλάχιστον στα 10 άτομα, οι 2 ήταν γυναίκες. Οι πιο πολλοί ήταν άντρες. Πώς το εξηγείτε αυτό, κύριε Άκη? Για ποιο λόγο ο άντρας είναι πιο ευαίσθητος ουσιαστικά? Διότι ο άντρας έχει μπροστά του τον εγωισμό. Σκέφτεται το παρελθόν. Α. Σκέφτεται δηλαδή, ας πούμε, τα μεγαλεία. Εγώ δεν σκέφτομαι τα μεγαλεία. Εγώ σκέφτομαι από πού ξεκίνησα. Όταν λέτε σκέφτεται τα μεγαλεία, σκέφτεται τι είχε πριν και τι έχασε. Ναι, δηλαδή κάποια στιγμή είχε άνοδο, ναι, στα οικονομικά του. Ναι. Δεν λέμε μόνο για τους δημόσιους υπαλλήλους. Mm-hmm. Μιλάμε για τους επιχειρηματίες που μία μποτίκ έβγαζε 1 εκατομμύριο την ημέρα. Ναι. Σας μιλάω τώρα με πραγματικά περιστατικά. Ναι. Και κάποια στιγμή ξανύχθηκα. 1 εκατομμύριο την ημέρα. 1 εκατομμύριο την ημέρα, ναι. Τι λέτε? Δυστυχώς. Μάλιστα. Και τα χάσε όλα. Και όταν λέμε μία μποντίκ, δεν είναι 10 τετραγωνικά. Ναι.
Και τα έχασε όλα αυτά ξαφνικά. Αγίου Μελουτίου και είναι γνωστά αυτά κλπ. Ναι. Στην αρχή ξανύχθηκε, έκαναν το ένα, έκαναν αγορές το ένα, το άλλο. Ναι. Και ασφαλώς τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Αρχίζουν και πουλάνε για την εφορία, για το ένα και το άλλο. Ναι. Καταστροφή πλήρης δηλαδή. Πλήρης καταστροφή. Πλήρης καταστροφή. Ναι. Και ήρθε και σας βρήκε ο άνθρωπος για μένα, αυτός. Ασφαλώς. Για μένα όμως δεν είναι η καταστροφή. Γιατί εγώ, εν πάση περιπτώσει, τους έλεγα όταν είχαν ανέβει τα ακίνητα στα ύψη ότι θα πέσουν όπως πέφτει ένας πύργος. Ναι. Σαν χάρτινος πύργος. Ναι. Όλα τα κίνητα. Τους είχατε προειδοποιήσει. Ασφαλώς τους είχα προειδοποιήσει. Αρκετοί πελάτες μου αυτή τη στιγμή έχουν σώσει την περιουσία τους. Ναι. Έχουν σώσει την περιουσία τους. Γυναίκες, φτωχά κορίτσια, να πάρουμε διαμέρισμα, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε εκείνο. Ναι. Διαφημίσεις, άγγιες τηλεόρας, δεν έβλεπες τίποτα άλλο από όλες τις τράπεζες να διαφημίζουν τα δάνεια. Αυτό είναι αλήθεια. Κατάλαβες. Και πήραν στο λαιμό τους τον κόσμο. Που δάνειο. Ναι. Το ένα δάνειο. Διακοπές, δάνειο. Ναι. Ναι. Το μόνο που δεν άκουσα. Πάσχα, Χριστούγεννα, καλοκαίρι. Το μόνο δάνειο. Που δεν άκουσα, δάνειο για τα καζίνα. Όλα τα άλλα τα είχα ακούσει. Ναι. Σήμερα όμως εκεί που φτάσανε. Ναι. Σχεδόν τα έχουν χάσει όλα. Δεν χάσανε μόνο το σπιτικό τους. Χάσανε και τα. Κάποιος που αγοράζει ένα σπίτι έχει κάποια χρήματα. Ρίχνει μέσα και τα δικά του. Και τα χάσαν όλα. Η τράπεζα, ξέρω εγώ, θα πάρει το σπίτι. Mm-hmm. Αυτά που έβαλε άλλος μέσα δεν τα δίνει η τράπεζα. Φυσικά. Δεν τα δίνει. Φυσικά. Και καταστρέφονται οι οικογένειες έτσι. Ναι. Διότι όταν δουλεύουν μάλιστα δύο άνθρωποι και έχουν και δύο ή τρία παιδιά ναι. και προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα και ξαφνικά συμβαίνει το αναπάντεχο και έρχονται τα πάνω κάτω, ουσιαστικά έρχονται σε απόγνωση. Δηλαδή Ασφαλώς. Είναι τραγική η θέση των ανθρώπων. Σε απόγνωση ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση όμως. Δηλαδή να έχεις δύο παιδιά, να μην έχεις να τους δώσεις το γάλα τους το πρωί. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που ναι. σήμερα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή δεν Συμφωνώ. Έχουν γάλα, δεν έχουν ψωμί για τα παιδιά τους. Γιατί ξαφνικά ήρθαν τα πάνω κάτω, έμειναν άνεργοι Ακριβώς, και δεν ναι. έχουν στον ήλιο μοίρα χωρίς λόγο έτσι, στα καλά καθόμενα. Το κακό είναι ότι και τώρα δεν ξέρουν τι να κάνουν εκεί που φτάσαν, γιατί η λύση υπάρχει. Υπάρχει. Υπάρχει η λύση, δηλαδή αυτό είσαι εκεί. Ναι. Τι θα κάνεις τώρα. Όταν είσαι στον πάτο δηλαδή. Είσαι στον πάτο. Ναι. Όχι στον πάτο. Στο κάτω δεν μπορείς έχεις να πας. Το δάνειο, έχεις το ένα, το άλλο. Όταν λέω στον πάτο ναι. δηλαδή, ναι. Πώς ναι. μπορείς να τα ρυθμίσεις. Δεν μπορείς να πας πιο εκεί κάτω. Πέρα, λοιπόν, εγώ τους λέω τι να κάνουν. Με εύκολο τρόπο. Μισό λεπτό. Εσείς, Κυριάκη, πρέπει να διευκρινίσουμε στον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι όταν λέμε ότι συμβουλεύετε τον κόσμο τι να κάνει, αυτό το κάνετε γιατί είστε πρικισμένος με αυτό που λέμε έκτη αίσθηση. Ασφαλώς. Έχετε δηλαδή πολύ ευαισθητοποιημένη αυτή την ικανότητα, την διορατικότητα να βλέπετε μπροστά, να διαισθάνεστε ποιος είναι ο άνθρωπος που κάθεται δίπλα σας και όταν σας λέει την ιστορία του, να βλέπετε πολύ πιο μπροστά από τον ίδιο τι θα του συμβεί στο μέλλον. Ακριβώς. Έτσι. Και αυτό το έχετε χρησιμοποιήσει για πάρα πολλά χρόνια, για... από τη στιγμή που ήσασταν μικρό παιδάκι ουσιαστικά. Από 9 χρονών. Από 9 χρονών παιδί, yeah. το έχετε χρησιμοποιήσει για το καλό των ανθρώπων. Ασφαλώς για το καλό των ανθρώπων. Έτσι. Δεν μοιάζετε σαν τους κοινούς άλλους ανθρώπους που λένε εγώ κάνω τούτο, κάνω εκείνο. Εσείς γεννηθήκατε με ένα χάρισμα. Ακριβώς. Και ό,τι λέω είναι το σωστό. Ναι. Θα γίνω ίσως κουραστική, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να μας ξαναπείτε έτσι όσο πιο σύντομα μπορείτε εκείνο το περιστατικό που μπορεί να το ακούν για πρώτη φορά κάποιοι τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Πώς ανακαλύψατε για πρώτη φορά ότι έχετε την έκτη αίσθηση? Τι έγινε? Αυτό ήταν από το δημοτικό σχολείο. Ναι. Ήταν την άνοιξη προς το τέλος Μαΐου. Μας έδωσαν ο δάσκαλος από ένα πείμα για να πούμε στην τελετή λήξεως. Και εγώ πηγαίνοντας στο σπίτι πήρα το μήνυμα ότι δεν θα γίνει αυτή η τελετή. Και το έσκησα. Ήσασταν τόσο σίγουρος. Ναι. Πάση περιπτώσει το σκέφτομαι καμιά φορά τώρα γελάω, ας πούμε, γιατί ναι, να το σκίσω. Εκ των υστέρων, ναι. Λέω γιατί να το σκίσω, ας πούμε. Αλλά αυτό δείχνει ότι ήμουν 100% σίγουρος. Αν το αναλύσουμε ναι, από άποψη ναι. καθαρά ψυχολογική, ναι. δηλώνει πολύ μεγάλη σιγουριά από την Ακριβώς, πλευρά. Ήταν ναι. μια αυτόματη κίνηση. Όπως λέτε, πολύ σωστά κάνετε και αναφέρεστε σε αυτό. Γιατί ναι. να το σκίσω. Μπορούσα να ναι. το αφήσω στην πάτα. Το είπα στη μητέρα μου, το είπα στα παιδιά, το έμαθε όλο το χωριό. Ήμασταν μικρό χωριό, ήμασταν 60 οικογένειες. Ναι. Σε 0 χρόνο το έμαθε όλο το χωριό. Σαν πυρκαγιά μετά Παρόλο το νέο. Δεν υπήρχαν τα ραδιόφωνα, ήταν τότε μηδαμινά. Τηλεοράσεις δεν υπήρχαν, αλλά το έμαθε όλο το χωριό. Η μητέρα ναι. εκνευρίστηκε, αγρίεψε, σας μάλωσε. Ναι, μου είπε ότι θα μας προσβάλλεις. Γιατί το έκανες αυτό, α? Ναι. ναι. Εμείς λέει θα έρθουμε εκεί πέρα και θέλουμε να μας πεις το ποίημα. Εσείς το είχατε σκίσει όμως το χαρτί. Εγώ λέω δεν θα γίνει λέει, το ποίημα. Κοίτα πείσμα, επιμονή, σιγουριά. Εγώ δεν είπα το τι θα γίνει. Ναι. Είχα πάρει το μήνυμα ότι δεν θα γίνει, ότι δεν θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Αυτή η εκδήλωση. Ναι. Τι έγινε μετά? Μετά ανέβηκε ο υδράργυρος 45 βαθμούς Κελσίου.
Και έδωσε εντολή το Υπουργείο Παιδείας, κλείσαν όλα τα σχολεία της χώρας. Καύσωνας λοιπόν. Καύσωνας, ναι. Και υποχρεωτικά δεν λειτουργήσε το σχολείο. Ναι, και ήταν ο καύσωνας αυτός, δεν ήταν Ιούλιος, μιλάμε για Ιούνιος τώρα στις αρχές. Για Ιούνιο. Ναι. Αφύσικο δηλαδή για αφύσικο, τέτοια εποχή. Ναι. Γι' αυτό πήρα και εγώ το μήνυμα. Α. Ήρθε αμέσως δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Χαρά εσείς ναι. Τότε. Εγώ το είχε, δεν είχα. Δεν ικανοποίηση, ήμουν, δεν ήταν όχι, ότι το πέτυχα. Δεν το είχα ικανοποίηση, διότι μέχρι να έρθει αυτό ναι. Μου δημιούργησαν προβλήματα οι μαθητές, οι γονείς. Γιατί? Με πλησίαζε η μητέρα και μου έλεγε τι θα γίνει, Άκη, σεισμός ή κατακλυσμός. Λίγο ηρωνικά, δηλαδή. Ναι, απέφευγα στον δρόμο. Έγινα μια προσωπικότητα, μια τραγική προσωπικότητα. Άλλοι κοροϊδεύανε, άλλοι γελούσανε, ναι. Άλλοι ειρωνευόντουσαν. Μετά όμως αυτά τα πράγματα άλλαξαν και έλεγαν ότι αυτός είναι ίδιος πατέρας του και ερχόντουσαν γυναίκες 20 χρονών, 25 χρονών για να τους μιλήσουν για τα συναισθηματικά τους. Με πλησίαζαν ο πατέρας δρόμο, είχε το ίδιο... στο σπίτι μου, ήταν δύσκολη εποχή τότε. Ναι, δεν μπορούσες να μιλήσεις έναν άντρα εύκολα. Ναι. Γιατί μια κοπέλα σου λέει τώρα τι θα μου πούνε να μιλήσω με έναν μικρό παιδί. Ναι. Εκεί μου έλεγε τι βλέπεις για μένα, θα παντρευτώ, θα κάνω εκείνο κτλ. Ήταν από τις εποχές πριν χρόνια πολλά που ακριβώς η κοπέλα δεν ήταν σε θέση ακριβώς να επιλέξει αυτόν που θέλει να παντρευτεί ή μπορεί να αγαπούσε κάποιον άλλον, να θέλαν με ξέρω, κάποιο συνοικέσιο να τις προτείνουν κάποιον άλλον και πολλές φορές οι κοπέλες χρησιμοποιούσαν διάφορους τρόπους για να βρουν με ποιον θα παντρευτούν. Ακριβώς. Πολλά χρόνια πριν μιλάμε. Πολλά χρόνια πριν. Ναι. Άρα το να σταματήσει εσάς στον δρόμο που ήσασταν ένα νεαρό παιδί, δεν ήσασταν τίποτα έτσι. Ναι. Και ναι. Να σας πει, Άκη, για πες μου, μυστικά, ποιον θα παντρευτώ, ήταν μεγάλη υπόθεση για την εποχή. Τώρα μπορεί να μην μας κάνει εντύπωση, αλλά για εκείνη την εποχή ήταν θέμα. Και γίνατε διασημότητα στο χωριό. Φυσικά γίνεται διασημότητα, γιατί ήταν ο πατέρας μου και μετά βέβαια. Πέστε μας για τον πατέρα σας. Ο πατέρας μου είχε κάνει σωστές προβλέψεις για τον ερχομό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την εξέλιξή του. Και πρόβλεψε ακόμα και τη δικτατορία του Γεωργίου Παπαδοπούλου που έγινε το 1967. Ασχολούνταν πολύ με την πολιτική για το μέλλον, μιλούσε πάντα για την Ελλάδα. Ήταν Έλληνας, αυθεντικός Έλληνας και θα σας πω μόνο ένα πράγμα για να καταλάβετε πόσο Έλληνας ήταν. Ο πατέρας μου είχε χειρέψει κάποια στιγμή. Τον πλησίαζαν οι νέες κοπέλες να τον παντρευτούν τυπικά για να πάρουν τη σύνταξή του. Α. Τον πλησίαζαν δηλαδή 25 χρονών, 30 χρονών για να πάρουν τη σύνταξή του. Και λέει τη σύνταξή μου θα την πάρει το κράτος. Εγώ δεν το κάνω αυτό. Και δεν ξαναπαντρεύτηκε. Όχι, δεν ξαναπαντρεύτηκε. Τη σύνταξή μου συζούσε με κάποια, αλλά δεν παντρεύτηκε ποτέ. Τη σύνταξή μου λέει θα την πάρει το κράτος. Ορθά και κοφτά. Δεν σ' άφηνε κανένα περιθώριο. Μάλιστα. Και έτσι το είπε και έτσι το έκανε. Και έτσι το είπε και έτσι το έκανε. Επομένως, ο πατέρας μου είχε κι άλλη βέβαια όταν έγινε ο εμφύλιος κλπ. Ναι. Δεν συμμετείχε ούτε στο ένα στρατόπεδο ούτε στο άλλο στρατόπεδο. Την εποχή εκεί και δραπέτευσε στα βουνά. Είχε τότε ένα γιο. Και κάποια στιγμή τον είδανε στο ποταμό Μέγδοβα. Αυτός πήγε να πηγεί νερό και τον πυροβολήσανε. Τι λέτε. Τον πυροβολήσανε και ο πατέρας μου ήταν τότε 20 χρονών, 21 χρονών. Έπεσε στο ποτάμι για να πιστέψει ο αντίπαλος ότι σκοτώθηκε. Αλλά τη γλίτωσε. Ασφαλώς, έκανε θέατρο. Μάλιστα. Έπεσε στο ποτάμι, παρασύρθηκε 150 μέτρα, ναι, ναι. Ξέφυγε από τα βυλά απέναντι που ερχόταν και ανέβηκε μετά με μεγάλη δυσκολία, ανέβηκε στο βουνό επάνω. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και πάρα πολύ έτσι τρυφερό σαν ιστορία. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μία μικρή διακοπή, ένα διαλυματάκι και πολύ σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Επανήλθαμε λοιπόν με τα χρώματα του λόγου και απόψε η εκπομπή μας έχει την χαρά και την τιμή να φιλοξενεί και πάλι τον κύριο Άκη Ρετζέπη, συγγραφέα, πολυγραφότατο και κυρίως άτομο πρικισμένο με κάτι εξαιρετικό, με την έκτη αίσθηση, μια ικανότητα του να μπορεί να βλέπει πιο μπροστά από όλους εμάς, να μπορεί να βλέπει τα μελούμενα και όλα αυτά που μπορεί να συμβούν σε καθένα και κάθε μία από εμάς με έναν τελείως δικό του τρόπο, ένα χάρισμα κληρονομικό, όπως μας εξήγησε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ένα χάρισμα που το είχε ο ίδιος του ο πατέρας και που μόνον εσείς από όλα τα παιδιά κληρονομήσατε
και το οποίο κατόπιν χρησιμοποιήσατε, οφείλω να πω κύριε Ρετζέπη, εποφελώς. Δηλαδή, βοηθούσατε πλέον κόσμο από τη στιγμή που είδατε ότι μπορείτε να φανείτε χρήσιμος σε ανθρώπους. Ασφαλώς μπορούσα να φανώ χρήσιμος, διότι μου παρουσιάστηκαν ευκαιρίες να είμαι επιχειρηματίας. Αχα. Και δεν να γίνετε πλούσιος, ε? Εντάξει. Ναι? Εντάξει, το πλούσιος για μένα δεν υπάρχει. Πλούσιος και φτωχός. Ναι. Έχω μια άλλη φιλοσοφία. Καλό αυτό. Γιατί ο φτωχός είναι καλύτερος από το πλούσιο. Αχα. Έχω μια άλλη φιλοσοφία. Συμφωνούμε εδώ. Γιατί μίλησα με τον πλούσιο, μιλάω και με το βοηθό του. Έχετε δει πάρα λοιπόν, πολλούς ανθρώπους. Έχω δει πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχουν δει πολύ. Ναι. Έχετε δει ιστορίες ζωής πολλές. Ακριβώς. Και έχετε γράψει στα βιβλία σας για αυτές τις ιστορίες. Τα δύο βιβλία σας, το ένα είναι «Οι αισθηματικές λύσεις» και το άλλο «Το φυλαχτό της αγάπης». Της αγάπης, ναι. Στις αισθηματικές λύσεις μιλάτε για τι πράγμα, κύριε Ρετζέπη? Μιλάω για τα συναισθηματικά προβλήματα. Αληθινές ιστορίες. Αληθινές ιστορίες, διότι από τα συναισθηματικά προβλήματα εξαρτάται και η ύπαρξή μας. Αν θα υπάρξουμε σαν οικογένεια και αν θα μπορέσουμε να αυξηθούμε. Αυξάνεστε και πληθύνατε, όπως λέγανε κάποτε στην Εκκλησία. Ναι. Αυτές οι ιστορίες είναι ιστορίες από ανθρώπους που σας επισκέφτηκαν. Ακριβώς. Ναι. Τους βοηθήσατε. Τους βοήθησα και... Και είχαν καλή εξέλιξη. Ναι. Ή καλή ή κακή, εγώ τα αναφέρω. Δεν γράφω τις καλές υποθέσεις. Δεν γράφετε μόνο τα καλά. Ναι. Γράφω μόνο... Τις ιστορίες των ανθρώπων. Ακριβώς. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στο άλλο το βιβλίο που λέγεται «Το φυλακτό της αγάπης», αυτό είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση πάλι. Έχει να κάνει με μια γιαγιά που έδωσε κάποια συμβουλή. Έδωσε κάποια συμβολή στον πατέρα πριν χρόνια, μου, όταν στον ήταν μπαμπά σας, ο πατέρα ναι. 15-16 χρονών και άνοιξε τον παούλο της, το έδωσε δύο ευχές, ένα για τυχερό επαγγελματικό και ένα για τα συναισθηματικά. Και ο πατέρας μου τότε αισθάνθηκε χαρούμενος και του μπήκε στο μυαλό η ιδέα να πάει να αναζητήσει να βρει γυναίκα. Α, μόλις πήρε το ναι, φυλακτό. Ναι, σου λέει τώρα θα μπορέσω, ας πούμε, να παντρευτώ νωρίς. Έπεισε τον εαυτό του ότι θα γίνει κάπως έτσι. Και ο πατέρας μου στα 18 χρόνια παντρεύτηκε. Πολύ μικρός. Παντρεύτηκε, μάλιστα αναφέρω στην ιστοσελίδα μου όλο το περιστατικό αυτό. Υπάρχει λοιπόν ιστοσελίδα όπου οι τηλεθεατές μας και οι τηλεθεάτρες μπορούν να μπουν και να δουν για σας ό,τι λεπτομέρεια θέλουν, ό,τι στοιχείο θέλουν. Ακριβώς. Είναι το Ρετζέπης, nitavzita.gr. Μάλιστα. www.rentzepis.gr. Μάλιστα. Πολύ απλό, πάρα πολύ εύκολο. Να. Και βέβαια μπορούν να διαβάσουν και τα βιβλία τα οποία δίνετε με όλη σας την καρδιά στον κόσμο. Ακριβώς. Και λένε μέσα πραγματικές περιπτώσεις. Να. Ειδικά στο φυλακτό της αγάπης μιλάνε για ανθρώπους που τι κάναν, ακολούθησαν αυτή τη συνταγή. Ναι, ακολούθησαν τη συνταγή και μερικές το χρησιμοποίησαν για άλλους σκοπούς. Να βρούνε, ας πούμε, το τέρι τους. Μπαίναν σε παντρεμένους και τα λοιπά. Α, το χρησιμοποίησαν αρνητικά. Ναι, καμιά φορά. Ναι, μάλιστα. Καμιά φορά όταν αγοράζεις ένα όπλο, να πας για εκείνη, το χρησιμοποιείς καμιά φορά και για ανθρώπους, όπως ξέρουμε. Έτσι. Γιατί εξαρτάται βέβαια πώς θα χρησιμοποιήσεις το όπλο, πολύ σωστά λέτε. Αυτό όμως που μας καίει εμάς απόψε στην εκπομπή μας, Κυριάκη, είναι οι περιπτώσεις των ανθρώπων έτσι όπως σας εμφανίζονται πλέον τον τελευταίο καιρό λόγω της οικονομικής κρίσης. Ξέρουμε ότι χτυπάνε την πόρτα σας πάρα πολλοί άνθρωποι. Σας παίρνουν τηλέφωνο άπειροι άνθρωποι καθημερινά και σας λένε «Σώσε με, βοήθησέ με, είμαι στα όρια του να βάλω τέλος στη ζωή μου γιατί δεν πάει άλλο πια». Ναι. Έχετε τέτοια περίπτωση πρόσφατη κάποια να μας διηγηθείτε? Πάρα πολλές ιστορίες. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές κάποια ιστορίες. Που να σας έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση. Για μένα το να χάσει κάποιος στο σπίτι του δεν είναι τόσο τραγικό. Το τραγικό είναι να αυτοκτονήσει. Εννοείται. Η ζωή λοιπόν, είναι ό,τι πιο πολύτιμο. Λοιπόν, το σπίτι μπορεί να το χάσεις από ένα σεισμό, από οτιδήποτε άλλο. Βέβαια. Αλλά μπορεί να το χάσεις και από την τράπεζα που δεν έχεις καλό σύμβολο. Όταν πήρες το δάνειο. Το δάνειο, ναι. Εγώ δεν είμαι τόσο πολύ ευχαριστημένος, παρόλο ότι έχω γλιτώσει πάρα πολύ κόσμο. Έσωσα περιουσίες ολόκληρες. Περιουσίες ανθρώπων που πήραν δάνειο. Αν είχα μια εκπομπή όμως και τους έλεγα γιατί παίρνει τα δάνεια, παραδείγματος χάρη. Ήθελα να σώσω πιο πολύ κόσμο. Έπρεπε να σας συμβουλευτούν πριν το πάρουν το δάνειο. Ασφαλώς δηλαδή. Πριν το πάρουν το δάνειο. Πριν το πάρουν το δάνειο. Ναι. Γιατί το παίρνει το δάνειο? Λέει να μην πληρώνει η κόρη μου ενίκιο. Μάλιστα. Ας πούμε. Να έχει το δικό της σπίτι. Η κόρη είναι 29 χρονών. Και παίρνει ένα σπίτι αντί να ψάξει να βρει έναν πρώην να παντρευτεί. Γιατί δίνει τα χρήματά σου εκεί?
Λοιπόν, και τελικά το σπίτι πάει στην τράπεζα. Mm-hmm. Κάπως έτσι είναι. Οι περισσότεροι βέβαια μ' ακούσανε. Mm. Μ' ακούσανε ευτυχώς, κάποιοι δεν μ' ακούσανε και χάσανε την περιουσία τους. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλές περιουσίες που σώθηκαν ακριβώς λόγω των δικών σας συμβουλών, όπως γνωρίζω και άτομα τα οποία κάποια στιγμή ζήτησαν τη συμβουλή σας και από εκεί που ήταν κυριολεκτικά στο μηδέν, τους βοηθήσατε όχι μόνο να ανακάμψουν, αλλά να έχουν και πολύ υγιείς επιχειρήσεις σήμερα. Ασφαλώς. Ναι. Ασφαλώς. Μία τέτοια περίπτωση είναι κάποιου κυρίου που επώνυμα έχετε βγει και έχετε πει και σε προηγούμενες εκπομπές. Ναι. Αυτός ο κύριος είχε ξενοδοχείο, τι είχε? Α, αυτός ο κύριος έχει στα Ζαχαροχώρια, έχει ξενοδοχείο. Έχει στα Ζαχαροχώρια, μπράβο. Ναι. Έχει ξενοδοχείο. Το είχε το ξενοδοχείο αυτό ή το έφτιαξε? Όχι, μετά? Όχι, δεν είχε τίποτα. Πώς είναι η ιστορία αυτού του ανθρώπου? Είχε ένα ρεστοράν εκεί πέρα, εγώ πήγα σαν τουρίστας, ήθελα να επισκεφτώ τα Ζαχαροχώρια. Και πήγατε απλώς να φάτε? Ναι, πήγα να φάω. Έτσι, τυχαία, ναι. Και πήγα μέσα και ήταν ένας χαρούμενος άνθρωπος, με χαμόγελα κλπ. Ναι. Του έδωσα και εγώ την κάρτα μου, λέω, είμαι μελλοντολόγος, ξέρω εγώ, μπορώ να προβλέψω το μέλλον κλπ. Και λέει, ωραία, λέει, εγώ θα σου κάνω όλο το τραπέζι και εσύ θα μου πεις τι θα κάνω, γιατί έχω μια ιδέα να πάω στην Αθήνα. Ναι. Λοιπόν, το δίνανε κάποιο ξενοδοχείο κοντά στην Ομόνια και ήθελε να φύγει από εκεί. Εγώ το παρότρινα να πάρω δάνειο. Έκανε εκεί πέρα 12 διαμερίσματα, τα πέτρινα κάτω απάνω και πήγε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και αυτό και σημαίνει είναι κόσμημα όχι μόνο για το χωριό του, mm-hmm. που είναι η Κήπη, αλλά για όλα τα Ζαχαροχώρια. Αυτό σημαίνει όλοι, ότι όλοι δηλαδή στηρίζονται στο, Μιχάλη, ας πούμε. Ναι. Αν ο Μιχάλης πάει καλά, ναι. θα πάμε όλοι στα Ζαχαροχώρια. Ίσως επειδή είναι μια πολύ επιτυχημένη επιχείρηση και υπάρχουν άνθρωποι που εξαρτώνται έμεσα από αυτή την επιχείρηση. Ακριβώς, ναι. Και έτσι αν πάει καλά εκείνος, πάνε καλά και εκείνοι. Ακριβώς, ναι. Δίνει φαγητό, δίνει ψωμί σε πολλούς ανθρώπους. Και το καλύτερο είναι ότι είδανε την επιχείρηση αυτή και άρχισαν να χτίζουν κι άλλοι. Δηλαδή, ακολούθησαν το παράδειγμα του. Κι άλλοι. Ναι, ναι. Έχετε περίπτωση από άνθρωπο που να ήρθε να χτύπησε την πόρτα σας και να σας είπε «Εγώ είμαι χαμένος, τελειωμένος, θα βάλω τέλος στη ζωή μου και ως εδώ ήταν» και εσείς να μπορέσετε να τον πείσετε να σταματήσει? Πολλές φορές. Πολλές φορές, ε. Πολλές φορές. Τώρα τελευταία έχετε πιο πολλές περιπτώσεις από μέχρι 16χρονη κοπέλα. 16χρονη κοπέλα. Ναι. Για ποιο λόγο? Εντάξει, δεν θέλω να το πω τώρα. Αισθηματικά δηλαδή? Όχι ακριβώς αισθηματικά. Εντάξει, κάποιο πρόσωπο νέο έχασε από την οικογένειά της. Ναι. Α, συναισθηματικό πρόβλημα, επομένως. Έχασε κάποιο πρόσωπο. Έχασε κάποιο πρόσωπο. Έφυγε από τη ζωή, όχι ναι. αισθηματικό ναι. πρόβλημα. Όχι αισθηματικό, συναισθηματικό. Ναι, ναι. ασφαλώς. Αισθηματικό ναι. συναισθηματικό πρόσωπο. Και επειδή εγώ έγραφα σε κάποιο περιοδικό mm-hmm. ότι είχα σώσει μια άλλη κοπέλα ναι. και το είδε η κοπέλα αυτή. Α, τυχαία, ε? Ήταν πολύ μακριά η κοπέλα και μου έστειλε επιστολή. Α. Μου έστειλε επιστολή, εγώ έστειλα... 16 χρονών, πολύ μικρή. Έστειλα επιστολή... Για να πάρει τέτοια απόφαση. Κατεπήγον επιστολή, ναι. την έστειλα, γιατί μου έλεγε ότι αγόρασα ένα σκηνή. Τον τρόπο δηλαδή που θα έβαζε τέλος στη ζωή της. Τόσο πολύ. Σας είχε όμως εμπιστοσύνη, ούτως ναι. ώστε έτσι να εκμυστηρευτεί ακριβώς τι είχε σκοπό ναι. να κάνει. Εγώ έκατσα και της έγραψα ότι, ότι μίλησα με τον αδερφό σας. Ότι... Είχε ένα αδερφό. Ναι, ναι, έχασε τον αδερφό της, ήταν το μοναδικό σπίτι. Έχασε στήριο. Τον αδερφό. Έχασε τον αδερφό. Κατάλαβα. Μίλησε με τον αδερφό σας, ναι. μου είπε ότι θα παντρευτείς, θα κάνεις 4 παιδιά. Μέσα στα 4 παιδιά θα είναι κάποιο που θα μοιάζει σαν αυτόν. Α. Έκανα δηλαδή ολόκληρο κύκλωμα στη ζωή της. Ναι, ναι. Πώς θα είναι η ζωή της, θα είναι καλά. Ναι. Κάποια μέρα θα έρθω κι εγώ να σας γνωρίσω. Ήταν μακριά στη Μακεδονία. Mm-hmm. Και τελικά αυτή η κοπέλα μετά από 5-6 μήνες, μου λέει τώρα μπορώ και εγώ να στηρίξω σε εσάς. Δηλαδή είχε αναπτυρωθεί τελείως. Μπράβο. Αλλά μπράβο. Όμως οι επιστολές πηγαίναν μία κοντά την άλλη. Αυτό που μου κάνει εντύπωση ναι. είναι ότι επικοινωνούσατε με επιστολές. Ναι, επιστολές. Ναι, δεν έπαιρνε τηλέφωνο, ντρεπότανε. Α. Ντρεπότανε να πάρει τηλέφωνο. Έτσι μου κάνει πολύ πρωτότυπο σαν ναι, δηλαδή, επικοινωνία. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς να πάρει ένα τηλέφωνο. Πρέπει να έστειλε τουλάχιστον 1000 επιστολές. 1000 επιστολές.
Απίστευτο. Απίστευτο, ναι. Και είχατε την υπομονή να κάθεστε να απαντάτε σε χίλιες επιστολές. Εγώ απαντούσα, κάθε επιστολές έρχονταν συνέχεια. Ναι. Κάθε 10 επιστολές απαντούσα σε μία. Συνολικά. Συνολικά. Ναι. Μα μιλάμε για... Δεν προλάβαινα καταρχήν να γράψω. Ίσως σας θεωρούσε ότι ήταν το άτομο που μπορούσε να ανοίξει την καρδιά της. Αυτά και που να έγραφα βέβαια πράγματα. Δεν ήταν ότι μία σελίδα δεν ήταν. Ναι. Αλλά συμπλήρωναν όλα τα κενά που είχε αυτή. Άρα, σας έβρισκε σαν τον άνθρωπο που έπρεπε να μιλήσει, να του πει τον πόνο του. Αλλά ένα κορίτσι 16 χρονών που είναι στα πρόθυρα αυτοκτονίας λόγω συναισθηματικού προβλήματος, λόγω του ότι, όπως είπατε, έχασε τον αδερφό του, και πολλοί άνθρωποι μπορούν να βρεθούν σε μια τέτοια κατάσταση, να χάσουν ένα αγαπημένο τους άτομο και να θεωρήσουν ότι σταματάει η ζωή εκεί. Ακριβώς. Χρειάζονται στήριγμα εκείνη τη στιγμή. Δεν είχε και τον πατέρα, είχε χάσει τον πατέρα της. Α, δεν είχε πατέρα. Α. Μάλιστα. Σε άλλες περιπτώσεις, Κυριάκη, που έχουμε, ας πούμε, καθαρά αισθηματικό πρόβλημα. Πρέπει δε να σας πω ότι αυτή την περίπτωση δεν υπήρχε περίπτωση να τη σώσει κανένας. Γιατί? Είχε πάρει το σχοινί, είχε κάνει τα σχέδια πού θα πάει να αυτοκτονήσει και τυχή έπεσε το περιοδικό στα χέρια της. Είναι που λένε ότι κάποια πράγματα, τίποτα δεν είναι τυχαίο, κάποια πράγματα είναι προσχεδιασμένο να γίνουν κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ναι. Αυτό το κορίτσι ήταν, δηλαδή, ας το πούμε, προσχεδιασμένο ότι πρέπει να σωθεί. Γιατί ποια συγκυρία τώρα έφερε να διαβάσει το περιοδικό και να δει για εσάς τι λέγατε μέσα και να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας. Γιατί μπορεί Ακριβώς. να διάβαζε το περιοδικό και να μην ήθελε να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Είχε κάποιον Άγιο, να το πούμε. Είχε καλό άγγελο. Είχε καλό άγγελο. Ναι. Ναι. Έχετε όμως εσείς λειτουργήσει σαν καλός άγγελος και για πολλές άλλες περιπτώσεις. Σήμερα έχει δύο παιδιά, παντρεύτηκε νωρίς. Θαυμάσια, θαυμάσια. Και στα βιβλία σας μέσα, και στις συστηματικές λύσεις και στο φυλακτό της αγάπης. Αλλά και σε πάρα πολλές εκπομπές που έχουμε κάνει μαζί και έχετε βγάλει περιπτώσεις στον αέρα, έχετε πει πώς σώσατε ανθρώπους που ξεκινούσαν να κάνουν ένα γάμο, αλλά εσείς σε μία συνεδρία βλέπατε ότι ο γάμος αυτός δεν έχει μέλλον. Όχι. Διότι ο γαμπρός ήταν αλήτης. Μάλιστα. Ήταν αλήτης, εγώ πήρα το μήνυμα αμέσως. Ναι. Και τους είπα ότι απόψε πρέπει να χαλάσετε αυτόν τον αραβόνα. Σε 15 μέρες θα γινόταν ο γάμος, ναι. Είχαν στείλει προσκλητήρια κλπ. Επιπλώσαν σπίτι κάποια εκατομμύρια. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ, ναι. Ναι. Και ήταν η μοναχοκόρη και είχαν μπροστά της, ευτυχώς, αυτή τη μάνα και τον πατέρα. Ναι. Και τους είπα ότι απόψε θα τα χαλάσετε. Θα γίνει αυτό και αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, ευτυχώς ήταν αγαπημένοι και οι τρεις. Με πίστεψαν και χάλασαν αυτό το γάμο. Εν πάση περιπτώσει, 15 πριν μέρες γίνει. Θα γίνει γάμο. Ναι. Πριν γίνει. Πριν γίνει. Μετά και πώς μιλάμε για έξοδα. Αποδείχθηκε. Εδώ μιλάμε για έξοδα. Σίγουρα, αφού μου λέτε εκατομμύρια μόνο η επίπλωση. Πρέπει να σας πω, δε, είναι κι άλλες κοπέλες που ήρθαν στο γραφείο, δεν με ακούσαν και κάνανε γάμο. Και μάλιστα μία ήρθε μετά από 6 χρόνια και λέει, με θυμάστε. Λέω, δεν σας θυμάμαι, λέω. Λέει, έπρεπε, λέει, να με σφαλιαρίσει τότε να ήρθα σε εσάς. Παντρεύτηκε κάποιον και χώρισε μετά από 6 χρόνια. Λέω, μην το παντρεύεις. Ναι. Τι άλλο. Εσύ είχατε πει να μην το παντρεύτε. Να μην το παντρεύτε. Και δεν σας άκουσε. Όχι. Θα ήταν ερωτευμένη. Δεν ήταν ερωτευμένη. Μπήκε σε ένα κύκλωμα. Εντάξει, την είχαν από εδώ και από εκεί. Ο άντρας έπαιξε το παιχνίδι του. Λοιπά, τελικά οι άνθρωποι, κύριε Άκη, παίζουν άσχημα παιχνίδια. Παίζουν άσχημα παιχνίδια. Όταν υπάρχουν συμφέροντα. Εγώ γι' αυτό υποστηρίζω τις γυναίκες. Α, ωραίο αυτό, μας αρέσει. Υποστηρίζω τις γυναίκες και αυτές που έχουν κάνει εξωσυχική σχέση. Ναι. Υποστηρίζω, διότι η γυναίκα είναι το αδύναμο φύλο. Πρέπει λοιπόν ο άντρας να τη στηρίξει. Τώρα, αυτό για το αδύναμο φύλο δεν ξέρω κατά πόσο θα συμφωνήσουν οι γυναίκες, γιατί πολλές φορές αποδεικνύεται ότι είναι αρκετά ισχυρές. Εγώ αυτό δεν το λέω οποίο ότι κάνουν. Δεν είναι ισχυρές, δεν παίρνω κάποιο ποσοστό. Αλλά όμως σας το βεβαιώνω ότι είναι το αδύναμο φύλο. Εγώ το γνωρίζω όταν έρχονται. Γνωρίζω τη μόρφωσή τους, πόσο ψηλά είναι. Και όμως εκεί που πρέπει κάτι να αντιδράσουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Έτσι. Τίποτα. Δηλαδή δεν μπορούν να πάρουν τη σωστή απόφαση. Ακριβώς. Και χρειάζονται ένα σύμβουλο. Και δηλαδή, γι' αυτό έρχονται σε εσάς για συμβουλή. Και αν ακόμα, ας πούμε, καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν, δεν το κάνουν. Εγώ όμως τους το λέω από το Α μέχρι το Ω. Ναι. Πώς θα είναι το μέλλον της κτλ. Αυτό το οποίο ίσως αναρωτιέται ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή είναι πώς λειτουργείτε. Δηλαδή, εσείς για να φτάσετε στο σημείο να πείτε ότι βλέπω ότι θα πας καλά ή δεν θα πας καλά. Εσείς δεν είστε
σαν οτιδήποτε μπορεί να βάλει στο μυαλό του κανείς από αυτά που ακούει τριγύρω. Εσείς είστε μια ιδιάζουσα περίπτωση. Λειτουργείτε με έναν τρόπο δικό σας, έναν τρόπο ανεξήγητο ίσως θα μπορούσαμε να πούμε. Δηλαδή, με την έκτη αίσθησή σας, βλέπετε το τι θα γίνει με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Πώς γίνεται αυτό? Ξεκόβεστε, βγαίνετε εκείνη τη στιγμή από την παρούσα κατάσταση, από το παρόν και βρίσκεστε κάπου αλλού? Είναι το μέσα μου. Είναι το μέσα μου. Τι συμβαίνει δηλαδή, ακριβώς? Βλέπω, πώς το λένε. Αυτό που λέω είναι σίγουρο. Δηλαδή, έχετε ένας άνθρωπος, κάθεται απέναντί σας. Γιατί σε